Να περνάς πολύ περίεργα την κρίση των 30 πάντως. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η ώρα η μεγάλη αποκάλυψη. Είσαι έτοιμη γι' αυτό? Εσείς είστε έτοιμοι γι' αυτό? Εσείς είστε έτοιμοι γι' αυτό? Έγινε καστανή! Δημήτρη! Φοράω τέρδομαι. Α, ναι, δεν ξέρω ποια είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη. Είτε ότι φοράει ζιβάγκο Δημήτρης, είτε ότι είμαι καστανή. Αποφάσισα προχθές έτσι ότι θέλω να γίνω καστανή. Και πήγα και τα έκανα τα μαλλιά μου καστανά. Ήρθα στο Γιάννη, το κομμωτή μου, γιατί ήρθε η ώρα να κάνω μια αλλαγή στα μαλλιά μου. Αποφάσισα εδώ και μια εβδομάδα ότι χρειάζομαι μια αλλαγή. Επειδή δεν θέλω να το κουρέψω, θα τα βάψω. Και δεν το έχω πει σε κανέναν, γιατί είναι μια απόφαση τελευταία στιγμή, οπότε κανείς δεν ξέρει κιόλας ότι θα τα έβαφα αυτό το χρώμα. Και το έχω πει μόνο στο Γιάννη, μόνο Γιάννης, οπότε σήμερα βλογκάρω για να τραβήξω σε όλη την αντίδραση. Αλλό, με περιμένει στην πόρτα. Δεν θα το τολμήσουμε. Εγώ ψήναμε. Δεν ξέρω, τι λες. Οκ. Γιες. Οκ. Σκούρο όμως. Σκούρο. Σκούρο καστανά. Σκούρο. Εντάξει, και το πολύ σε ένα μήνα, έρχομαι να κάνουμε ξανά. Βήμα πρώτο. Βήμα δεύτερο. Τρίτο βήμα. Βήμα τέταρτο. Βόηλα. Βουαλά. Έτοιμο το μαλλί. Τι έχεις να πεις? Τέλειο. Πρώτο reaction, Δημήτρης. Μικρήκα. Τι κάνει? Όντως, είναι περουκά. Όχι, αλήθεια. Ναι. Εντάξει, δεν είναι χαλιά. Αυτό είναι κομπλιμέντο τώρα, το εντάξει δεν είναι χαλιά. Φέρε να το συζητήσω. Δεν το έχω πει σε κανέναν. Αλήθεια. Ναι ρε, όλοι νομίζω ότι πήγε η ρίζα. Έλα, είσαι κάτω. Κατεβαίνω τώρα να σου δείξω κάτι. Κάτι... Μα και δεν μπορούσα να σε φανταστώ ποτέ με λαχανή. Ωχ. Μαλάκα, σου πάνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μαλακρινή. Ακραία, σου πάνε. Ευχαριστώ. Ήρθα στη Φωτεινή, αλλά η Φωτεινή έχει ματάκι στο κουδούνι, οπότε δεν θέλω να με δει. Θα κρύψω την κάμερα, μπας και μου ανοίξει, αλλά δεν ξέρω. Δεν είναι φερουκά. Δεν είναι φερουκά! Μαλάκα, δεν είναι φερουκά! Όλη αυτή την αντίδραση έχουν. Κολλητούλη. Αυτή είναι η αντίδρασή σου. Σου πάει. Μαλάκα, είναι πιο ξενέρωτη αντίδραση από όλες. Μέχρι και ο Άρης ήταν πιο ενθουσιασμένος. Ωραία είναι. Ευχαριστώ. Δανάη μοντάζ εδώ. Είναι γνωστό στην οικογένεια του αδερφή μου είναι καντέ μου. Δεν έγραφε ούτε η βλοκάμερα, ούτε από την κάμερα του κινητού τράβηξε τον ήχο. Οπότε παιδί θα βάλω πολύ μικρό κλιπάκι, γιατί δεν έχουμε ήχο. Και θα κάνουμε και λίγο voice over. Σοκ! Τώρα να μένει να πάρουμε τη μάνα μου. Θα πήγαινε από εκεί, αλλά τώρα είναι στην Ολλανδία. Οπότε πρέπει να την κάνω FaceTime. Oi! Hi! Va bene. Είσαι έτοιμη? Κανείς. Δεν ξέρω, μου ήρθε έτσι απλά για αλλαγή. Και όπως ξέρετε, όταν βάφει μια γυναίκα τα μαλλιά της τόσο μεγάλη αλλαγή, έχει πρόβλημα με τη σχέση της. Ωραία, Δανάη, γιατί με κάλεσες εδώ σήμερα? Γιατί, Δημήτρη μου, σήμερα θα ζωγραφίσουμε. Α, πάρα πολύ ωραία, Δανάη! Όταν τα φτιάξαμε τον Δημήτρη, μια περίοδο της ζωής μας ζωγραφίζαμε πολύ. Ήμασταν στο σπίτι του Δημήτρη που με έμενε μαζί με την αδερφή του στην Παλίνη. Και εκεί πέρα στην Παλίνη, όσοι ξέρετε, δεν έχει και πολλά να κάνεις. Ναι. Μετά τις 6 όλα είναι κλειστά. Οπότε για να περάει η ώρα. Με έναν τρόπο που μπορούμε να μιλήσουμε. Καλά, είχαμε αυτό. Να περνάει όλα. Αυτό, αλλά δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Γι' αυτό σταμάτησε. Ναι, δεν ήθελα να πω σε λεπτομέρειες. Τις ώρες που ήμασταν κουρασμένοι τέλος πάντων και θέλαμε να χαλαρώσουμε. Δεν κοιτάω καν την κάμερα, ντρέπομαι να κοιτάξω. Ζωγραφίζαμε. Γράφαμε λέξεις πάνω σε χαρτάκι, τα διπλώναμε, τα βάζαμε σε ένα μπολ και μετά ο καθένας είχε 1, 3 ή 15 λεπτά να το ζωγραφίσει ανάλογα με την ημέρα και το κόνσεπτ που είχαμε αποφασίσει. Αυτή τη φορά όμως δεν διαλέξαμε εμείς τις λέξεις. Με έχει βάλει Δανάη να σας ζητήσω να μας πείτε λέξεις
Για να ζωγραφίσουμε. Οπότε τώρα θα δούμε τι λέξεις μας βάλετε. Πόσα λεπτά θέλεις να βάλουμε χρόνο. Τρία. Βάλουμε τρία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο, Δανάη. Οκ, Δαναούλα. Εδώ είναι όλες οι λέξεις. Βολικότατα εδώ πέρα. Γκρινιά. Δανάη, ναι. Σαν κυρία, θα ήθελα να πάρω. Θα σου έλεγα να ξεκινήσεις εσύ. Διάλεξε εσύ. Σε παρακαλώ. Επιμένω, είσαι καλεσμένος. Λοιπόν, αεροπλάνο. Το καλύτερο ταξίδι με αεροπλάνο που έχουμε κάνει νομίζω ήταν στο Los Angeles. Που είχαμε πάει με το. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, Α380 που είναι διόροφο και. Και μέσα είχαν first class. Ναι, first class και είχε και κρεβάτι μέσα. Δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει επιστροφή μετά από αυτό. Βέβαια υπάρχει επιστροφή άμα δεν έχει λεφτά. Αλλά εντάξει. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό μπροστά. Σταμάτα, δεν θυμάμαι πώς είναι τα αεροπλάνα. Δεν έχει τέτοιο παράθυρα, δεν βλέπουμε πουθενά. Σταμάτα, δεν τα έχω φτιάξει ακόμα. Αυτό είναι τορπίλι. Δεν ξέρω τι άλλο να σγραφίσω. Ωραία, γράψε αεροπλάνο κιόλα. Θα το γράψω. Πάρε λέξη. Τουαλέτα. Να πω για την μία φορά που έχεις έρθει σπίτι μου στην αρχή. Μην το πεις αυτό. Και έκανε μπάνιο. Τι, η πρώτη φορά που ήρθες. Α, η πρώτη φορά που ήρθες σπίτι μου. Εγώ τότε ζούσα με τη μητέρα μου. Δεν ήταν στο σπίτι η μητέρα μου. Και ξαφνικά ακούγεται. Εγώ ήμουν σε άλλο δωμάτιο. Γκουμ γκαμ γκουμ. Δεν ξέρω, φασαρία ακούγεται. Και πάω στο μπάνιο να δάνε όλα καλά. Και βλέπω τον Δημήτρη γυμνό στο πάτωμα, τυλιγμένο με την κουρτίνα μπάνιο. Πώς είχες πέσει, ρε παιδί μου. Ρε, κάτι πήγα να κάνω, νομίζω τραγούδαρα. Και πάω να πιαστώ και γλιστράω και φεύγω με όλη την κουρτίνα κάτω. Α, να πούμε την πρώτη φορά σ' αγαπώ. Αν και δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί να το έχουμε ξαναπεί στο YouTube, αλλά πολύ πιο παλιά. Πρώτη φορά σ' αγαπώ είπα εγώ. Και ήμασταν πάλι στο παλιό μου το σπίτι. Ναι, δεν ήθελες. Είχε φτάσει εδώ, αλλά δεν το είχε πει. Ήταν κότα. Ήμασταν στο δωμάτιο. Νομίζω θα ταξιδεύαμε την επόμενη μέρα για Ολλανδία. Και είχε κοιμηθεί σπίτι μου. Α, ναι. Και του λέω, θα μα πω κάτι. Το έκανα τέλος πάντων ένα πρόλογο ολόκληρο. Οπότε ο Δημήτρης το είχε υποψιαστεί. Και μου είπε, ναι, και δεν ξέρω αν πρέπει να σου το πω. Και μου λέει, τι, έκλασες. Ε, μου χάλασε όλο το mood. Stop. Oh, god damn it. Αυτό τι είναι. Το σιφόνι. Έλα, Δαναούλα. Ναι, Δημητράκη. Brexit. Brexit. Καλό. Πώς το κάνουμε. Ωρε, φίλε, δύσκολο. Δεν πρέπει να το σκεφτώ και το concept. Για πες τώρα εσύ, καμιά εμπειρία. Με το Brexit. Βασικά ζούσα στην Αγγλία 10 χρόνια. Ναι, το ξέρω, αλλά αυτό τι σχέση έχει με εμάς. Έχει με το Brexit. Τι ζήγραφες. Αστυνομικό. Δεν έχει σχέση με τον Brexit όμως. Είναι τέτοιος. Πώς τους λένε αυτούς με τα μαύρα τα γουλίνα. Ωραία, πρέπει να το φτιάξεις όμως σωστά, γιατί θα σε... Ναι, θα με ελέγξεις. Θα σου βάλουμε μετά βαθμό, δεν είπαμε. Δεν έχουμε διαγωνισμό, Δημήτρη. Ναι, εγώ τον έκανα θλιμμένο ότι δεν ήθελε να φύγει. Τώρα δεν ξέρω τι φοράει. Κάτι εδώ φοράνε στους ώμους, έτσι είναι πολύ αυστηρή. Ναι, ναι. Νομίζω τον κάνεις τσάρο. Είχαμε πάει σπέτσες και ήμασταν με ένα φίλο και την κοπέλα του. Και εγώ με τη Δανάη περπατάγαμε 20 χιλιόμετρα. Ναι. Αυτό κάναμε. Περπατάγαμε και μιλάγαμε. Νομίζω η πρώτη φορά που δεθήκαμε έτσι πραγματικά, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν προλάβαμε να τα φτιάξουμε και με κατέβασε στο χωριό. Ναι, ναι, ναι. Δεν σε κατέβασα ακριβώς στο χωριό, δεν ήθελα να σε φανερώσω. Ναι, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι κακό. Αλλά το Brexit που είναι. Είναι θλιμμένος που βγαίνει από το Brexit. Ναι, αλλά άμα ήθελε, άμα ήταν τέτοιο. Δεν ήταν χρυσαυγητής. Brexiter. Οκ. Σκούλικο μυρμηγκότρε. Επίσης, πολύ στην αρχή, επειδή ζούσε πάλι τότε με την αδερφή του Δημήτρη, πηγαίναμε πολύ συχνά για καρτ και μας άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά είμαι και ανταγωνιστική, είναι και ο Δημήτρης έτσι ανταγωνιστικός. Οπότε εγώ δεν κόλωνα και πάταγα τον γκάζι και πεταγόμουν έτσι από στροφές. Έχεις να λες μια ιστορία που του πετάχτηκα και πήγα να τον σκοτώσω. Εντάξει, τροβολική. Ναι, καλά, δεν το έχει καθόλου για να νικήσει. Και θυμάμαι και μια φορά που είχαμε πάρει και τον Άγγελο και τη Γεωργία, τα αδέρφια του. Ρε, η Γεωργία δεν είχε καταλάβει το concept του καρτ και πήγαινε βόλτα, λες, και παίρνει το αμάξι της και καταβαίνει στην Παρλιακή, έτσι χαλαρά. Και εμείς είχαμε κάνει όλοι 8 κύκλους, η Γεωργία τσούκου 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 με τα αμαξάκι, είχαμε ρίξει πολύ γέλιο. Δεν βγαίναμε σε κλαμπς και τέτοια. Δηλαδή, στο πρώτο ραντεβού βγήκαμε μόνο, πήγαμε σε X-Dogs και ήθελα να μου πάρει 30 φιλοκούλες. Τι 30 φιλο, πότε μωρέ. Δεν θυμάσαι που είχε έρθει αυτός ο κυριούλης με 30 φιλο και τον λυπήθηκες και ήθελες να πάρεις 30 φιλο και εγώ ξένα στο τζέι μου. Ούτε καν, ούτε καν. Και λέω, όχι μη μου παίρνεις 30 φιλο. Τελικά με το πήρες, αλλά πρέπει να το αφήσαμε εκεί. Το πρώτο μας τσακωμό, θυμάμαι το
κάναμε εκεί στους 9 μήνες στην Ολλανδία. Είχαμε πάει Ολλανδία τότε στους συγγενείς μου και τον κάναμε εκεί γιατί ντρεπόμουν να μιλήσω σαν άνθρωπο και μιλούσα Ολλανδικά και ο Δημήτρης δεν το καταλάβαινε πόσο ντρεπόμουν και ας ήξερα τη γλώσσα. Μα ήξερε Ολλανδικά και αναγκαζόμουν να μιλάω εγώ Αγγλικά. Ρε, νιώθα πάρα πολύ άβολα να μιλάω. Έχεις 10 δευτερόλεπτα. Κοροναϊός. Α, βρήκα τι θα κάνω. Καλά, από την Ολλανδία που είπες, ναι. Από τα καλύτερα τέτοια που έχουμε περάσει είναι όταν κάναμε βόλτα με τα ποδήλατα. Ναι. Και τότε ήταν να τραβήξουμε και το πρώτο μας vlog. Ναι, πριν YouTube όμως. Ναι, πριν YouTube. Απλά είχαμε πάρει κάμερες έτσι άσχητο. Χωρίς να έχουμε κανάλι, χωρίς τίποτα. Και μας είχε πιάσει βροχή και δεν βρίσκαμε τον δρόμο να γυρίσουμε. Ναι. Και εγώ είχα βάλει και καλά GPS, αλλά η Δανάη είχε πανικοβληθεί. Εντάξει, μας έπιασε βροχή και ήμασταν πάνω στα ποδήλατα. Εντάξει, δηλαδή, πατέρα, εντάξει, δεν okay. Έβρεχε, έβρεχε αυτό το Ολλανδικό που δεν βρέχεις. Αυτό, Δανάουλα, τελείωσε ο χρόνος σου, ε. Δεν τελείωσε ο χρόνος μου. Ωραία. Τζάκι με φωτιά. Α, εμπειρία με τον Τζάκι, λοιπόν. Στο χωριό του, στην Κοιλάδα, στο σπίτι το πατρικό, έχουν ένα Τζάκι. Τέλειο! Έχουμε περάσει γενικά πολύ ωραία με αυτό το Τζάκι και μια φορά είχαμε κατέβει όταν δεν ήταν κανείς στο σπίτι. Είχαν ανέβει όλοι πάνω στην Αθήνα, οπότε το είχαμε όλο δικό μας. Και είχαμε φέρει το στρώμα στο σαλόνι. Είμαστε με την Τζίλη, ήταν έτσι ζεστά. Κοιμηθήκαμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να κοιμάσαι με τον Τζάκι, αλλά μπάζει μια από χαρά είναι το καλό. Σπίτι. Τι λες, μπάζει από παντού το σπίτι, οπότε είχε οξυγόνο τέλος πάντων. Το Τζάκι πρέπει να φτιάξει. Έχει περάσει ένα λεπτό. Άρχισε ένα λεπτό. Σωστά, το ξέχασα. Να πω σε αυτή τη φάση ότι το Δημήτρη δεν του αρέσει καθόλου το μαλλί μου. Είναι ο μοναδικός που δεν του αρέσει, δεν μου το έχει πει, αλλά όλα μου λέει «Πότε θα γυρίσεις το ξανθό, πού είναι το κοριτσάκι μου?» Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, Δανάη, το παρεξήγησες. Ναι. Δαναούλα. 3, 2, 1... Μπέργκερ. Α, ευκολάκι. Βασικά δεν ξέρω αν έχετε εσείς καμία τέτοια. Κάτι που να κάνετε για το pastime χρόνο σας. Μια συνήθεια. Μπορείς να μην με κουνάς τουλάχιστον. Sorry. Μην με κουνάς, έλα ρε Δημήτρη, μη ζηλεύεις. Εμείς αυτό βασικά δεν το κάνουμε ποτέ. Ναι, δηλαδή ο Δημήτρης εννοεί ότι αν έχετε κι εσείς κάποιο χόμπι ή κάτι. Να είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, που να είναι πέρα από τα συνηθισμένα. Ναι. Το καλύτερο μπέργκερ που έχουμε φάει. Το καλύτερο στη Νέα Υόρκη, τι εννοείς? Ναι, η Αμερική είναι νομίζω το καλύτερο μέρος για τα μπέργκερ. Κοίταξε να δεις, έχουμε φάει και πολλά μέτρια μπέργκερ, έτσι. Δηλαδή έχουμε και κάποια μπέργκερ εδώ στην Ελλάδα που ανταγωνίζονται τα μπέργκερ της Αμερικής, θεωρώ. Ναι, αλλά με κρύβεις όλο ρε Δανάη. Συγγνώμη ρε Δημήτρη, συγγνώμη. Πω, είσαι πολύ ανήσυχος σήμερα. Δεν ξέρω τι άλλο να φτιάξω. Δηλαδή έφτιαξε το τυράκι, έφτιαξε το μπιφτεκάκι, έφτιαξε και το μαρουλάκι. Να φτιάξω μια κοκακόλα δίπλα. Φτιάξε μια κοκακόλα. Αμουσίτε με το κάνω λίγο καμπύλι. Καλαμάκι. Τώρα ρε παιδάκι μου. Θα κοπεί το καλαμάκι, έπρεπε να το φτιάξει από πριν. Δεν θα κοπεί. Γιατί το κάνω μαύρο το καλαμάκι. Ρε Δημήτρη! Μη μου το χαλάς! Περιμένω λίγο. Όχι, δεν μπορώ να περιμένω τώρα. Μου χαλάς τώρα το πλάνο. Ρε Δημήτρη, έλα ρε μαλάκα! Γιατί sorry, το κάνεις αυτό! Έλα, θα σου δώσω 10 δευτερόλεπτα. Γιατί το κάνεις αυτό, δεν με νοιάζει, με ακουνάς! Μην ακουμπάς καθόλου! Το καλαμάκι κάνει diffraction, δεν είναι στο ίδιο όταν είναι στο νερό. Κάνει diffraction και αλλάζει. Οκ, εντάξει, δεν άλλαξε εμένα. Φυσική. Τέλος. Θα τα κάνουμε όλα. Ναι, μωρέ, να το γεμίσουμε τουλάχιστον, να το κορνιζάρουμε. Ελέφαντας. Α, πως αρέσει. Τώρα εμπειρίες με ελέφαντα δεν έχουμε καθόλου. Μόνο το ότι έχεις έναν κολλητό που το αρέσουν οι ελέφαντες. Α, ναι. Να πούμε για το πώς μετακομίσαμε μαζί. Μετά τις διακοπές στην Ολλανδία, ο Δημήτρης μου είπε, μωρέ, ξέρεις τι, θες να μείνουμε μαζί? Και του λέω, Δημήτρη, αποκλείεται. Δεν έχουμε κλείσει ούτε χρόνο, δεν έχουμε τσακωθεί. Α, ναι, ήταν πριν την Ολλανδία, μου το είπε ή μετά την Ολλανδία. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, θεώρησα εγώ στο μυαλό μου ότι δεν έχουμε εμπειρίες για ένα τόσο σοβαρό βήμα. Το λογικό ήταν όντως να μείνουμε μαζί. Γιατί κάθε μέρα είμαστε μαζί, έτσι κι αλλιώς, 9 μήνες. Ο Δημήτρης τότε έμενε Παλίνη, εγώ έμενα Πατήσια. Οπότε η απόσταση ήταν τεράστια. Δηλαδή έπαιρνα ηλεκτρικό και από τον ηλεκτρικό περίμενα 40 λεπτά τον προεστιακό αν τον έχωνα. Μετά περπατούσε κι άλλο ένα τέταρτο μέσα στο κρύο, γιατί ο προεστιακός δεν και μέσα στο κέντρο της Παλίνης. Και γενικά εγώ είχα χεστεί πάνω που μου είπε να συγκατοικήσουμε. Οπότε αρχίσαμε να ψάχνουμε σπίτι. Ναι, δεν ήθελε. Ήθελα ρε παιδί μου, απλά ήμουν χεσμένη. Κάνει τόσο build-up μέσα στο μυαλό μου ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό και τελικά δεν είναι. Άμα σέβεσαι το προσωπικό χώρο του άλλου, νομίζω η συγκατοίκηση είναι και πολύ ευχάριστη μάλιστα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα.
Σφουγγαρίστρα. Εσά πετυχαίνουν τα πιο εύκολα, ρε. Σφουγγαρίστρα, ξενέρωτο. Ναι, γιατί δεν έχει ασχοληθεί ποτέ η Δανάη στα 8 χρόνια που είμαστε μαζί με σφουγγαρίστρα. Ναι, ναι, ναι. Παίζει να μην ξέρει πώς είναι να τη ζωγραφίσει. Πες για το πρώτο μας φιλί. Άντε. Yay, cringe, γιατί να λέω εγώ τα cringe. Καλά, το έχω καταλάβει ότι έλειωνε, έκοβε φλέβα. Και... και είχαμε περάσει ένα πολύ ωραίο ραντεβού. Γιατί είχα πάει να την ακούσω που παίζει μουσική, γιόλο. Μετά είχαμε πάει για να φάμε, δεν φάγαμε. Μετά είχαμε πάει να πιούμε ποτό, δεν κλείναν όλα. Αργά ήταν, είχε πάει αργά. Να πάμε προς το σπίτι. Την πάω με τα μάξι στο σπίτι. Και όπως καθόμασταν και μιλάγαμε, η Δανάη ήταν έτσι. Καθόταν εκεί. Ναι, εντάξει, σιγά που ήμουν έτσι. Ναι, 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 ναι. Ήσουν πάρα πολύ τροβαλή. Οκ, okay, okay, Δημήτρη. Και όπως μιλάγαμε, λέγαμε, οκ, okay, βρεθούμε αύριο, ναι, οκ, okay, βρεθούμε. Ε, και κάνεις και καλά το σταυρωτό το φιλί και εκεί σε πιάνει ο άλλος και... Όχι, δεν μας το είπα κιόλας. Α, μιλάγαμε, ναι, μπράβο, ναι, το είπες, το ξέχασα. Μιλάγαμε και κάτι λέγαμε. Και γυρνάω και σκέφτομαι, ωραία, μπορώ να σε φιλήσω τώρα. Και κάνει, ναι. Και το θυμάμαι τώρα. Και ήταν τόσο χαμάτο. Ναι, εντάξει, έτσι δεν το έκανα. Ναι, έτσι έκανα. Όχι. Σ' αρέσει που καλύστρα μου. Έκανε και χλωρίνη. Οκ. Μαξιλοροπόλεμος. Δεν έχουμε παίξει ποτέ. Αλλά γενικά με τον Δημήτρη παίζουμε πολύ. Πέφτει πολύ ξύλο στο σπίτι. Ευτυχώς έχω κάνει πράτσα με τη Δέσποινα και πονάει πλέον και ο Δημήτρης. Αλλά πολύ ξύλο. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι γενικά δεν είναι συνηθισμένο στα ζευγάρια να πλακώνουν. Δηλαδή, πώς να σου πω, όχι ποτέ όταν τσακωνόμαστε έτσι, για πλάκα όλα. Αλλά τσιμπήματα, δακόματα, τραβάει μαλλιά, τέτοια πράγματα και κυνηγιόμαστε. Έχει πολύ πλάκα. Κάνω σε μικρά παιδιά ώρες-ώρες. Αλλά γουστάρω. Το πρώτο μας βίντεο. Το πρώτο μας βίντεο ήταν ένα βίντεο κλιπ. Μπορεί και να έχω μιλήσει ξανά γι' αυτό, αλλά δεν θυμάμαι. Ναι. Στο τραγούδι το Baby Did a Bad Bad Thing to Chris Isaac. Ήταν τότε που δεν είχαμε αποφασίσει ακόμα για YouTube, αλλά ήμασταν δημιουργικοί και μου λέει Δημήτρης, ξέρω εγώ, ωραία, θες να κάνουμε αυτό. Βαριόμασταν, δεν είχαμε κάτι να κάνουμε εκείνη τη μέρα. Ξέρω εγώ, δεν θα είναι πολύ cringe. Και μου λέει, όχι, μωρέ, έλα να το κάνουμε. Και γυρίσαμε ένα βίντεο κλιπάκι στο σπίτι του. Αυτό δεν θα βρει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Ευτυχώς, θέλω να πιστεύω, εκτός να χωρίσουμε. Και με κάνει blackmail ο Δημήτρης. Αλλά μετά θα κάνω βίντεο I own my shit και θα κάνω coming out ως cringe τραγουδίστρια, χορεύτρια, βίντεο κλιπ. Είχε πλάκα, εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ από τότε, γιατί εγώ ντρέπομαι πάρα πολύ να το δω. Εσύ το έχουμε ακόμα αυτό το βίντεο. Ναι, το έχεις. Κοίτα το πρώτο μας βίντεο. Σε τι πράγμα το έκανες μοντάζ? Νομίζω σε Premiere. Α, από τότε. Ναι, ναι, ναι. Τα δικά μου είναι τα καλύτερα. Ναι. Έχουν περισσότερο φαντασία. Καμιλοπάρδαλη. Fuck my life. Πανεύκολο είναι. Δεν ξέρω καν. Η καμιλοπάρδαλη είναι αυτό με τις δύο καμπούρες ή με τη μία. Με τις τρεις. Έλα θες. Όχι. Θα πρέπει να το βρεις εσύ. Δεν βοηθάω. Τι λέω μωρέ. Αυτή είναι καμίλα. Να πω που είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε ανέβει πάνω και που είχαμε μείνει κοντά στο κέντρο. Είχαμε μείνει. Ωραία ήταν. Απλά καθίσαμε πολύ λίγο. Δεν ξέραμε κανέναν. Δεν ξέραμε πού να πάμε. Μάλλον πήγαμε σε όλα τα κλασικά και ξέρεις, τα πιο τουριστικά και τέτοια. Από ό,τι καταλάβαμε, αγαπάτε πάρα πολύ το φαΐ εκεί πάνω. Καλά, ναι. Είστε πολύ της παρέας. Άρα είμαστε μόνοι μας και σας κοιτάγαμε πριν ό,τι καλά. Και είχαμε βρει και θυμάμαι ένα καφέ με. Όχι, ένα brunch. Τέλειο ήταν αυτό. Ωραίο. Ακράτεια! Λοιπόν, το τραγούδι μας είναι το Wicked Games του Chris Isaac. Η μάνα μου το συχαίνεται όποτε το ακούει. Μου λέει απέσιο τραγούδι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και λόγος που είναι το τραγούδι μας είναι ότι στην αρχή τη σχέση μας, όπου και να ήμασταν, το ακούγαμε στο ραδιόφωνο, ήμασταν σε εμπορικό κέντρο. Δεν ξέρω, την ταινία. Πραγματικά ήταν παντού. Ε, οπότε αναγκαστικά είναι το τραγούδι μας. Ευτυχώς όμως μας αρέσει και στους δύο. Είναι έτσι λίγο cheesy, οπότε είναι ωραίο. Αλλά είμαστε και οι δύο πάρα πολύ τη μουσική. Γενικά μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω καταλαβαίνετε και τα vlogs, να ψάχνουμε τη μουσική, δηλαδή ανταλλάζουμε playlist και τέτοια ή ο Δημήτρης με μαλώνει όταν δεν έχω αναβαθμίσει την playlist τη δική μου γιατί την ακούει και αυτός και βαριέται τα ίδια και τα ίδια. Αυτό ήθελα να σου πω και σήμερα. Πρέπει να βάλω καινούργια τραγούδια. Ναι. Ε, βέβαια! Εσύ μην ψάξεις, μην φτιάξεις μια playlist. Έπρεπε να βάλεις... πώς φαίνεται εκεί η ακράτεια.
Πάντως, άμα το κάνετε κι εσείς, στείλτε μας στο Instagram να το δούμε. Ναι, ναι, είτε με το κόμενο-κόμενα σας, είτε με φίλο-φίλη, μάνα, μόνος. Ναι, ή και μόνοι σας. Παστίτσιο. Πώς το κάνουμε τώρα αυτό, είναι ξενέρωτο. Νομίζω το τρίτο αγαπημένο μου φαγητό. Ποια είναι τα άλλα? Το νούμερο 1 είναι ο μουσακάς. Το νούμερο 2 νομίζω είναι τα γεμιστά. Ή και το σουφλέ της μητέρας σου ή το σνίτσελ της μητέρας μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι πολλά στο νούμερο 2. Στο νούμερο 3 πάντως είναι μόνος του ο παίκτης και είναι το παστίτσιο. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Το αγαπημένο μου φαγητό νομίζω είναι τα μακαρόνια με κιμά. Ναι. Αγαπώ πάρα πολύ και το παστίτσιο της μητέρας μου γιατί το βάζει και μαϊντανό και φρέσκια ντομάτα. Γιατί γενικά αυτό το παστίτσιο μπορεί πολύ εύκολα να γίνει πολύ μονότονη η γεύση του. Τρελαίναμε για το σνίτσελ της μητέρας σου που είναι και καλύτερα από αυτά που φέγαμε στη Βιέννη. Ναι, έλαντε, πολύ υπερεκτιμημένα στη Βιέννη. Ναι. Αλλά περάσαμε ωραία. Άλλο αυτό. Και μιλάμε τώρα για φαγητά. Πήγα χθες στο φούρνο που παίρνω καφέ και ψωνίζω κάθε πρωί. Μπαίνω μέσα και ήταν η κοπέλα εκεί που με εξυπηρετεί και γέλαγε. Τι λέει, τι έγινε, τι γελάς? Μου λέει, σε θυμήθηκα που φορούσες αυτά στη Βιέννη, ξέρω, και γελάγαμε. Το πριγκυπικό. Ναι. Δώσ' τις χαιρετίσματα, ρε, λέει, κάθε μας βλέπουν. Ε, γι' αυτό το είπα. Α, χαιρετίσματα σε όλα τα κορίτσια εκεί στο φούρνο. Και χαιρετίσματα στην κοπέλα που πήρα σήμερα με τον αδερφό μου καφέ. Αλλά είπε να πεις εσύ, όχι εγώ. Α, χαιρετίσματα στην κοπέλα που έδωσε σήμερα καφέ στο Δημήτρη. Στον αδερφό του Δημήτρη. Α, στον αδερφό του Δημήτρη. Όπα, όλα θα τα ανοίξεις. Δημήτρη, κάνεις cheating. Είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης να γράφετε και πόσο χρόνο είχατε βάλει. Δηλαδή, εμείς που κάναμε 3 λεπτά, θα γράψω μετά τι κάναμε 3 λεπτά στο κάθε σχέδιο. Και την ημερομηνία. Γιατί σε ένα από αυτά δεν έχουμε γράψει το χρόνο. Έχουμε γράψει μόνο ημερομηνία. Και κάπως στεναχωριέμαι λίγο, το μετάνιωσα που δεν το γράψα, αλλά δεν το έχω σκεφτεί την ώρα. Είναι πολύ ωραία γιατί τα βλέπεις μετά από τόσα χρόνια και λες, ω, τι ωραία που έχουμε περάσει. Αλλά εμείς έχουμε και μερικά πολύ σεξουαλικά εκεί μέσα. Αυτό είναι πολύ light, πολύ family friendly. Τσιλάκι, έλα εδώ, έλα. Και εννοείται ένα παιδί στη σχέση αλλάζει τον άνθρωπο, γίναμε υπεύθυνοι γονείς. Εν τω μεταξύ μεγαλώνει η γλυκούλα, είναι τώρα πάνω από 7 χρονών και έχει αρχίσει και ασπρίζει και εδώ. Είχε ασπρίσει κάτω στη μουσούδα. Έχω παρατηρήσει μια μείωση αντοχής όταν πηγαίνουμε για μπαλάκι. Ακόμα τρέχει φουλ σαν παλαβή, αλλά όχι το ίδιο παλαβή με παλιά. Δηλαδή τώρα κουράζεται λίγο πιο γρήγορα. Γιατί είχαμε φανεί μια σταλίτσα. Όχι, δεν την πήραμε τόσο μικρή, ήταν 9 μηνών όταν την πήραμε. Τέλος. Μπράβο ρε Δημήτρη. Πλάκα είχε. Hey, μην το χαλάς. Sorry. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Να σας άρεσε και η αλλαγή των μαλλιών μου. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα είμαι έτσι. Θα δούμε. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε... Τι να κάνουμε? Στο Instagram. Α, να μας κάνετε follow στο Instagram, ναι. Subscribe στο κανάλι. Τι άλλο έχουνε? Αυτά, δεν έχουμε κι άλλα social media. Τα στείλαμε όλα στο αγύριστο. Αυτά, φιλάκια πολλά. Bye!